Κύριε Σοφιανέ, εσείς επιμένετε στο ΚΚΕ ότι είμαστε όλοι στο ίδιο έργο θεατές και με αυτή την κυβέρνηση. Είναι ίδιοι, κατά τη δική σας γνώμη? Ίδιοι δεν είναι, αλλά θεατές στο ίδιο έργο είμαστε. Το έδαφος, όπως είπε ο κύριος Ρίτσας, που παρέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, είναι στέρεο. Τα μέτρα στην οικονομία, στη φορολογία, στη λαϊλασία των μισθών, στα εργασιακά, σε αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, δηλαδή στην ταύτιση της Ελλάδας με τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Πάνω σε αυτό το έδαφος πατάει η κυβέρνηση, η νέα. Γι' αυτό και έχουμε εναλλαγή. Αυτό είπε το ΚΚΕ και η συζήτηση στη Βουλή το επαληθεύει. Κυριολεκτικά έχουμε μια εναλλαγή. Τα μέτρα τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι κάτι καινούριο, τα έλεγε προεκλογικά. Αυτά τα μέτρα δεν συνιστούν καμιά αλλαγή στη σκληρή καθημερινότητα στην οποία ζει ο ελληνικός λαός. Αν ο πολίτης πληρώνει λιγότερο έμφυα ή εισφορές, αυτό για... δεν είναι μια ανάσα. Θα σας πω και για τις ανάσες, τις οποίες για να σας προλάβω θα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε, εάν είναι σαφέστατες αυτές οι ανάσες και δεν είναι στη λογική σου παίρνω ένα, σου δίνω ένα, σου παίρνω δέκα κατά τα πρότυπα Τσίπρα. Η πραγματικότητα αυτή στην οποία ζει η ελληνική λαϊκή οικογένεια δεν έχει αλλάξει. Και δεν έχει αλλάξει γιατί εδώ είναι τα τεράστια χρέη προς το δημόσιο, οι ληξιπρόδεσμοι, εδώ είναι η κατασχέση λογαριασμών, οι πληστηριασμοί. Τα επόμενα 7 χρόνια έχουμε ματωμένα πλεονάσματα, τα πλεονάσματα Τσίπρα, τα οποία γίνονται και πλεονάσματα Μητσοτάκη. Στη βάση αυτών των ματωμένων πλεονασμάτων πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση το 1,5 δις λιγότερα που θα πληρώσουν από τα ελάχιστα που πληρώνουν επί Τσίπρα οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο, από πού θα τα βρει για να τα καλύψει. Γιατί αυτοί που μας ακούν πρέπει να ξέρουν ότι στα 55 δισεκατομμύρια που πληρώνει φόρους ο ελληνικός λαός, μόλις τα 5 δισεκατομμύρια προέρχονται από αυτό που εμείς λέμε και όλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Επειδή τα έχετε βάλει όμως τώρα όλα. Φαντάζομαι, κύριε Σοφιανέ, δεν περιμένατε ότι μέσα σε 2 εβδομάδες θα διορθωθούν όλα αυτά? Μα εμείς δεν περιμέναμε κάτι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί ξέραμε την προεκλογική της ατζέντα. Δεν είχε κρυφή ατζέντα. Γι' αυτό προσέξτε, από την κινδυνολογία έρχεται ο Μητσοτάκης, που ήταν η βασική προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, πού έχουμε πάει τώρα, πού θα βρει τα λεφτά ο Μητσοτάκης. Εκεί έχουμε πάει. Και αυτό δείχνει ακριβώς αυτό που έλεγε το ΚΚΕ, ότι μιλάμε για αλλαγή σκητάλης. Επειδή μιλάτε όμως για ματωμένα πλεονάσματα και όλα τα υπόλοιπα, το αν μειωθούν φόροι ή αν ελαφρυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτές δεν είναι διορθωτικές κινήσεις προς θετική κατεύθυνση? Όσο παραμένουν αυτά, καθορίζουν και το ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Και θέλω να πω, το ΚΚΕ πρώτο θα έπρεπε να ήταν. Που το είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί όταν έχει φεσώσει ένα κόσμο, τους επαγγελματίες που λέει ο κύριος Πλεύρης, και όταν τρέχουν και οι καθημερινοί λογαριασμοί, το να του λες 120 δόσεις, χωρίς να του διαγράφεις μέρος από αυτά τα οποία του έχεις βάλει με πανωτόκια συνεχόμενα, είναι δώρο άδωρο. Γιατί πού θα τα βρει αυτός ο κόσμος? Έχει κορεστεί φορολογικά, όπως το λένε. Πού θα τα βρει αυτός ο κόσμος να πληρώσει όλα αυτά? Γιατί εδώ μιλάμε και για φόρους που ήδη τρέχουν. Λοιπόν, όλη αυτή η σκληρή καθημερινότητα λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λογική, ας πούμε, της μυρολατρίας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξουν αντιδράσεις, να δώσουν στίγμα απέναντι στην κυβέρνηση και στη βάση αυτή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συμβάλλει τα μέγιστα. Τι ακούσαμε, ότι ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ, γιατί γι' αυτό έγινε η Συμφωνία των Πρεσπών, η Νατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών, είναι παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μακέλεψε τα Βαλκάνια. Το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία. Και το ΝΑΤΟ αφήνει ανοιχτά ζητήματα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για αλλητρωτισμούς όχι τόσο οι βόρειοι γείτονες, όσο οι σχεδιασμοί οι οποίοι είναι σε εξέλιξη. Η ελληνική κυβέρνηση προηγούμενη. Όχι, λοιπόν, οι ανταγωνισμοί μειώνονται, τόσο ο ρόλος του ΝΑΤΟ αδυνατίζει. Ο ρόλος του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αδυνατίζει, αλλά ενισχύεται και μάλιστα σε μια προοπτική ανοιχτής προετοιμασίας πολέμου με τη Ρωσία. Τα έχετε υπογράψει αυτά. Έχετε υπογράψει ανοιχτή προετοιμασία πολέμου με τη Ρωσία. Με τα τέσσερα τριαντάρια. Τα έχετε υπογράψει αυτά. Έχετε πρωτοστατήσει κυριολεκτικά σαν πρωτοπαλίκαρο των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει τώρα, κύριε Σοφιανέ. Βάσεις, διευκολύνσεις, στρατεύματα. Τώρα η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όμως, επειδή προσέξτε, είναι άλλη η κυβέρνηση, κύριε Σοφιανέ. Αυτή η κυβέρνηση που ανέλαβε. Αυτή η κυβέρνηση που ανέλαβε. Τις είχαν πάρει την μπουκιά από το στόμα οι προηγούμενοι. Κυριολεκτικά. Είχαν γίνει Αμερικανότεροι των Αμερικανόφιλων. Πανηγυρίζει τώρα. Πανηγυρίζει.
Και μάλιστα πανηγυρίζει και πάει ο κύριος Δένδιας και λέει θα τελειώνουμε με τον αντιαμερικανισμό στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι αλλάξει κάτι, σας ρωτάω λοιπόν, κάτι συγκεκριμένο αυτό, κύριε Σοφιανέ. Αυτό που εμείς λέμε λοιπόν είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι κομμένη και ραμμένη και μάλιστα με fast track διαδικασία για να εξυπηρετηθούν τα ανατολικά συμφέροντα στα Δυτικά Βαλκάνια. Λοιπόν, σε κόντρα με τους Ρώσους και σε έναν ανταγωνισμό στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση επενδύει και με ανοιχτές τις προκλήσεις σε βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων κύριε από Σοφιανέ, τον Ερντογάν και την άρχουσα τάξη Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις για δεν μπορούμε να τρελαίνουμε τον κόσμο όσο όταν να λέγαμε στέλνουν, ότι η ναυμαγία του Ναυαρίνου ελληνικά, ελληνικά αεροσκάφη. Στέλνουν ελληνικά αεροσκάφη να εποπτεύουν τη Βόρεια Μακεδονία, να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να εξυπηρετούν την αδοϊκή σχεδιασμή.